Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η αλλοπρόσαλη πλέον συμπεριφορά του Μάνου έχει θορυβήσει την οικογένεια Βρετάκου. Επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στο Λονδίνο, ο Ισίδωρος κάνει σύσταση στο γιο του, προειδοποιώντας τον να συνετιστεί. Ωστόσο, ο Μάνος, παραμένοντας βαθιά εθισμένος στις αμφεταμίνες που παίρνει, συνεχίζει να έχει απότομα και άγρια ξεσπάσματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ενός από αυτά, η Μαρίνα τρομοκρατείται. Δυστυχώς, ο άντρας δεν μπορεί να ελέγξει πλέον τον εαυτό του εξαιτίας της εξάρτησης των ουσιών και παθαίνει νευρικό κλονισμό. Σοκαρισμένος και ο ίδιος, από αυτό που του συμβαίνει, αποφασίζει να ηρεμήσει και απαιτεί από τη γυναίκα του να φύγουν για μερικές ημέρες μακριά από τη Μάνη. Εκείνη δέχεται και λίγες ώρες αργότερα το ζευγάρι ταξιδεύει στην Κύπρο. Όλα κυλούν όμορφα και πραγματικά καταφέρουν για λίγο να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου. Όμως, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, το καλό κλίμα δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ, καθώς η Μαρίνα αποκαλύπτει εκεί ότι ο Μάνος παίρνει ναρκωτικά. Αμέσως του ζητάει εξηγήσεις και εκείνος τώρα είναι αναγκασμένος να παραδεχτεί την αλήθεια μπροστά της. Παρά τους φόβους του ότι ύστερα από αυτή την αποκάλυψη θα τη χάσει για πάντα, η Μαρίνα αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και να τον σώσει από τα ναρκωτικά. Μάλιστα του επισημαίνει ότι σκοπεύει να το στηρίξει όσο δύσκολος και αν είναι και για τους δύο αυτός ο δρόμος της απεξάρτησης. Η Μαρίνα δεν θα κάνει πίσω, θα μείνει στο πλευρό του άντρα της και όλα θα κυλήσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!